Ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Ωραία. Ωραία. Με το συνέδριό μας και σαν πρώτο θέμα έχουμε ορθή συμπλήρωση πιστοποιητικού θανάτου. Το θέμα θα το εισηγηθεί ο κύριος Δεμπονέρας, ο οποίος είναι καρδιολόγος, εντατικολόγος και επιμελητής στην πολυδύναμη ΜΕΘ του Σωτηρία. Κύριε Δεμπονέρα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ο κόσμος, βέβαια, είμαστε διαδικτυακά και όλα αυτά τα γνωρίζετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου που με προσκάλεσε. Αυτή η απογευματινή τράπεζα ξεκινάει με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και πολύ ευχάριστο, την συμπλήρωση του πιστοποιητικού θανάτου. Βέβαια, είναι μία πράξη που καλούμαστε όλοι οι γιατροί, ανεξαρτήτως ειδικότητας, από την αρχή της επαγγελματικής μας διαδρομής, είτε ως ιδιώτες είτε ως νοσοκομιακοί γιατροί, καλούμαστε να συμπληρώσουμε ένα έντυπο το οποίο κανένας δεν μας έχει ενημερώσει, τουλάχιστον εμένα ποτέ δεν έχω ενημερωθεί για το πώς πρέπει να συμπληρώνεται, τι είναι το σωστό, τι είναι το λάθος. Ο καθένας έλεγε μια γνώμη και πήγαινε από στόμα σε στόμα το τι πρέπει να γράψει κανείς επάνω στο χαρτί αυτό. Ελπίζω βέβαια να μην θεωρηθώ ο ειδικός για τη συμπλήρωση του χαρτιού αυτού. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν, είναι αναρτημένες και από τον Πανελλήνιο Ιατρικό, από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Σύμφωνα λοιπόν με τις οδηγίες αυτές, σύμφωνα λοιπόν με τις οδηγίες που υπάρχουν και είναι από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών αναρτημένα, πρέπει να γνωρίζουμε όλοι τι είναι αυτό το έντυπο που συμπληρώνουμε και ποια είναι η σημασία του εγγράφου αυτού. Είναι λοιπόν η έγγραφη και υπεύθυνη διαβεβαίωση για το γεγονός του θανάτου, την αιτία και το είδος, καθώς και την παροχή που δίνουμε άλλων πληροφοριών. Είναι ένα έγγραφο με αυξημένο τόσο ιατρικό όσο και νομικό κύρος. Απευθύνεται στις αρχές, ενημερώνεται ο ληξίαρχος, ο οποίος θα εκδώσει την ληξιαρχική πράξη θανάτου, για να δοθεί στη συνέχεια η άδεια ενταφιασμού. Όταν το πιστοποιητικό θανάτου εκδίδεται μετά από νεκροψία, νεκροτομή, από ιατροδικαστή, τότε ενημερώνονται οι εισαγγελικές ή οι προανακριτικές αρχές όσον αφορά την αιτία θανάτου, ώστε να αποκλειστεί ή να τεθεί θέμα υπαιτιότητας στην επέλευση του θανάτου που θα μπορούσε να επισύρει άλλες νομικές ευθύνες, όπως είναι στην περίπτωση μιας εγκληματικής ενέργειας. Σημαντικός βέβαια είναι και ο ρόλος για την εξαγωγή στατιστικών πληροφοριών και δεδομένων για επιδημιολογικές μελέτες, για να από τα έντυπα αυτά αντλούμε στατιστικά στοιχεία όσον αφορά τη θνητότητα και τη θνησιμότητα σε μία περιοχή και σε έναν πληθυσμό. Το κυριότερο στοιχείο για την περιγραφή της τάσης της δημόσιας υγείας είναι η υποκείμενη αιτία θανάτου. Τα υπόλοιπα στοιχεία χρησιμοποιούνται για την στατιστική μορφή του θέματος, σύμφωνα με την ηλικία, το φύλο και τα υπόλοιπα στοιχεία που δίνονται. Σύμφωνα λοιπόν με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, στην οποία καταλήγουν όλα τα πιστοποιητικά θανάτου από τα ληξιαρχεία, κατά το 2014, για παράδειγμα, καταγράφηκαν 7.109 θάνατοι με συμπτώματα που δεν ταξινομούνται αλλού. Άρα, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε, να συμπληρώνουμε σωστά ένα έντυπο το οποίο έχει νομικές ευθύνες και το οποίο δυστυχώς θα χρειαστεί να συμπληρώσουμε αρκετές φορές στην επαγγελματική μας ζωή. Η ιατρική πιστοποίηση του θανάτου γνωρίζουμε όλοι από τα φοιτητικά μας χρόνια ότι μπορεί να διακριθεί σε δύο κατηγορίες. Στον θάνατο από φυσικά αίτια και στον θάνατο από μη φυσικά αίτια, ο οποίος μπορεί να είναι ευνίδιος και βίαιος. Φυσικός είναι ο θάνατος που επέρχεται
ως συνέπεια της φυσιολογικής φθοράς του οργανισμού, του γύρας, ή της διαταραχής της κατάστασης της υγείας από μία προϋπάρχουσα οργανική ή λειτουργική βλάβη. Αρμόδιος για την πιστοποίηση του θανάτου αυτού είναι ο θεράπων ιατρός. Θεράπων ιατρός, έτσι όπως καταγράφεται και στο πιστοποιητικό θανάτου, είναι ο γιατρός που νοσήλευε τον ασθενή κατά την τελευταία του νόσο, εξαιτίας της οποίας κατέληξε. Αυτό γιατί στην πίσω σελίδα του χαρτιού γράφει, σε ένα σημείο που συμπληρώνουμε, ο γιατρός είναι ο θεράπων ή άλλος. Και εκεί ο καθένας γράφει σε όλα τα χρόνια ό,τι θέλει. Θεράπων, λοιπόν, θεωρείται ο γιατρός που νοσήλευε τον ασθενή κατά την τελευταία του νόσο, εξαιτίας της οποίας κατέληξε. Όλα αυτά ισχύουν τόσο για ασθενείς που είναι νοσηλευόμενοι σε νοσοκομεία, όσο και για ασθενείς που βρίσκονται στα σπίτια τους, που παρακολουθούνται σε εξωτερική βάση. Αν ο θεράπων γιατρός δεν παρευρίσκεται τη στιγμή του θανάτου, αλλά καλείται μετά τον θάνατο, εφόσον τότε γνωρίζει την βαρύτητα της νόσου και πιστεί, γιατί σύμφωνα με την πάθηση προβλέψιμη κατάληξη στο θάνατο, τότε μπορεί να υπογράψει το πιστοποιητικό θανάτου. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν διαπιστώσει ότι η θανατηφόρα κατάληξη διαφέρει από την προβλεπόμενη και του δημιουργηθούν υποψίες παρεμβολής εξωγενούς παράγοντα, δύναται να αρνηθεί να υπογράψει, ακόμα και αν είναι ο θεράπων γιατρός που παρακολουθεί έναν άρρωστο για πολλά χρόνια. Εάν τώρα δεν υπάρχει θεράπων γιατρός ή ο γιατρός που κληθεί έχει αμφιβολίες ή επιφυλάξεις ακόμα και για τον χρόνο θανάτου, τότε δεν υποχρεούται και δεν πρέπει να χορηγήσει πιστοποιητικό. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ειδοποιηθούν οι αρμόδιες εισαγγελικές ή προανακριτικές αρχές, έτσι ώστε να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή. Εάν ο θάνατος συμβεί σε νοσοκομείο, αρμόδιος για την έκδοση δεν είναι μόνον ένα συγκεκριμένος γιατρός, αλλά οποιοδήποτε γιατρός της ομάδας που νοσήλευε τον ασθενή. Το μικρό χρονικό διάστημα νοσηλείας του ασθενού στο νοσοκομείο και συγκεκριμένα η μη παρέλευση του 24ωρου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση από μόνο του κριτήριο για την μη συμπλήρωση του πιστοποιητικού, εφόσον έχει τεκμηριωθεί η διάγνωση. Αν, για παράδειγμα, προσκομιστεί ένας ασθενής στα ΤΕΠ με συμπτωματολογία οξέως εμφράγματος μυοκαρδίου και η διάγνωση αυτή επιβεβαιωθεί ηλεκτροκαρδιογραφικά, εργαστηριακά, τότε ο γιατρός δύναται να υπογράψει πιστοποιητικό θανάτου ανεξαρτήτως του χρόνου νοσηλείας του. Πάμε τώρα στην άλλη περίπτωση. Θάνατος από μη φυσικά αίτια, δηλαδή βίαιος θάνατος. Ως βίαιος μη φυσικός θάνατος ορίζεται ο θάνατος που επέρχεται λόγω επίδρασης στον οργανισμό ενός εξωγενούς παράγοντα που προκάλεσε αποστέρηση ενός στοιχείου απαραίτητου για τη ζωή, ασιτία, αφυδάτωση, ασφυξία, υπέρμετρη δράση αυτού ή κάκωση μηχανική, για παράδειγμα, πτώση από ύψος, τροχαίο, τραυματισμός από κάποιο όπλο, πυροβόλο, νήσων ή τέμνων όργανο, κάκωση φυσική, ηλεκτροπληξία, κεραυνός, φωτιά, κάκωση χημική, έγκαυμα, οξέα ή αλκάλαια, δηλητηρίαση, καθώς και η τροποποίηση των συνθήκων του περιβάλλοντος που είναι ασυμβίβαστη με τη ζωή, υπερβολικό ψύχος, υπερβολική ζέστη. Ποιες είναι οι κατηγορίες των βίαιων θανάτων? Είναι οι κακώσεις από πυροβόλα, όπλα ή από νήσοντα και τέμνοντα όργανα. Είναι οι θηλαστικές κακώσεις, τροχαία, πτώση από το ύψος. Είναι η ηλεκτροπληξία ή η πλήξη κεραυνού, η επίδραση της θερμότητας, τα χημικά εγκάβματα, η μηχανική ασφυξία, απόφραξη των έσω και έξω στομείων των αεροφόρων οδών. Έχουμε και πρόσφατα παραδείγματα από τις ειδήσεις τον τελευταίο καιρό. Απαγχωνισμός και στραγγαλισμός, πνιγμός, δηλητηρίαση, θερμοπληξία, υπερβολικό ψύχος, καθώς και αφυδάτωση, ασιτία.
Αυτές είναι οι κατηγορίες των βίαιων θανάτων. Ευνίδιος θάνατος. Ποιος είναι ο ευνίδιος θάνατος? Ως ευνίδιος θάνατος ορίζεται ο θάνατος λόγω απρόβλεπτης λήξης της ζωής και οφείλεται σε μη εμφανή παθολογική αιτία οργανικής ή λειτουργικής φύσης. Το βασικό στοιχείο, λοιπόν, του ευνηδίου θανάτου είναι η απουσία γνωστού ιστορικού που να δικαιολογεί την επέλευση του θανάτου. Η κατάταξή του ως φυσικός ή μη φυσικός μπορεί να γίνει μόνο μετά την διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης. Για παράδειγμα, στην περίπτωση ενός 50χρονου που καταλήγει ευνηδίως χωρίς ιατρικό ιστορικό ή εμφανής τουλάχιστον εξωτερικές κακώσεις, ο θάνατος μπορεί να οφείλεται τόσο σε φυσικά αίτια, ρήξη ανευρίσματος για παράδειγμα, όσο και σε εξωτερικά αίτια, δηλητηρίαση. Νεκροτομή. Πότε διενεργείται? Σε κάθε περίπτωση υπόνοιας ή βεβαιότητας μη φυσικού θανάτου. Ο πρώτος γιατρός σε αυτή την περίπτωση που εξετάζει το πτώμα οφείλει να αναφέρει στις αρμόδιες αρχές για να δρομολογηθεί πλέον η διαδικασία της ιατροδικαστικής εξέτασης. Σε ουδεμία περίπτωση ο κλινικός γιατρός δύναται να πιστοποιήσει βίαιο θάνατο. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το σπάνιο φαινόμενο γιατρός που υπηρετεί σε απομονωμένη περιοχή να λάβει την εντολή από τις προανακριτικές αρχές για νεκροψία, νεκροτομή, λόγω έλλειψης του ειδικού ιατροδικαστή. Η ιατροδικαστική εξέταση θα πρέπει να διενεργείται ακόμα και στις περιπτώσεις που έχει μεσολαβήσει ικανό διάστημα μεταξύ του βίαιου συμβάντος και του θανάτου. Για παράδειγμα, ένας τραυματίας, ο οποίος νοσηλεύεται για ικανό διάστημα μετά από τροχαίο ατύχημα και αυτός καταλήγει. Ο αντίλογος, βέβαια, στις περιπτώσεις αυτές είναι ότι ο ιατρικός φάκελος ενός ασθενούς που έχει νοσηλευθεί για χρονικό διάστημα ενός μηνός, για παράδειγμα, επαρκεί, δεδομένου ότι σε αυτόν έχουν καταγραφεί φυσικά όμως όλες οι αρχικές κακώσεις. Η πλειονότητα των κακώσεων έχουν αποδράμει τη στιγμή του θανάτου και είναι γνωστό το τελικό γεγονός που οδήγησε στο θάνατο. Μία λίμωξη, για παράδειγμα, ή ένα συμπτικό επεισόδιο. Τα ως άνω ισχύουν, ωστόσο, εάν η ιατροδικαστική, εξέταση εξακολουθεί να είναι πολύ σημαντική, επειδή μπορεί να αποκαλύψει άλλες κακώσεις που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν ήταν αντιληπτές και επιτρέπει επίσης την διαπίστωση ευρημάτων που καταδεικνύουν υποκείμενη παθολογία από διάφορα άλλα όργανα που μπορεί να συνετέλεσαν στην επέλευση του θανάτου, όπως είναι η αθυρωμάτωση των στεφανιαίων αρτηριών. Σε κάθε περίπτωση, η μελέτη των περιστατικών αυτών από τους ιατροδικαστές, οι οποίοι έχουν στη διάθεσή τους τα ευρήματα της νεκροψίας, νεκροτομής, των συνοδών εργαστηριακών εξετάσεων και τον ιατρικό φάκελο, επιτρέπει την καλύτερη αξιολόγησή τους και την παροχή απαντήσεων στα ερωτήματα των προανακριτικών αρχών. Τυπικό ερώτημα στις περιπτώσεις αυτές είναι αν ο θάνατος επήλθε ως συνέπεια του τροχαίου ατυχήματος και αν ναι, σε ποιο βαθμό συνέβαλε η τυχόν υποκείμενη παθολογία. Μια ειδική κατηγορία θανάτων είναι αυτή που συμβαίνουν εντός των φυλακών, δεδομένου ότι ακόμα και στην περίπτωση που υπάρχει γνωστό ιατρικό αίτιο που να δικαιολογεί τον θάνατο, θα πρέπει να διενεργείται ιατροδικαστική εξέταση. Ο χώρος των σοφρονιστικών καταστημάτων εκτιμάται ως χώρος υψηλής επικινδυνότητας για αξιόπινες πράξεις, χρήση ουσιών, ανθρωποκτονίες και για το λόγο αυτό αντιμετωπίζεται νομοθετικώς ανάλογα σύμφωνα με τον Σοφρονιστικό Κώδικα άρθρο 78, παράγραφος 1. Περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να διενεργείται ιατροδικαστική εξέταση είναι στις περιπτώσεις ανθρωποκτονίας ή υπόνοια ανθρωποκτονίας, σε ευνίδιο μη αναμενόμενο θάνατο, ακόμα και σε περιπτώσεις ευνηδίου θανάτου γρεφών, σε περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
είναι με ωμέγα και όχι με όμικρον, όπως βασανιστήριον οποιασδήποτε μορφής κακή μεταχείριση, σε περιπτώσεις αυτοκτονίας ή υπόνοιας, σε περιπτώσεις υπόνοιας ιατρικής αμέλειας, σε ατυχήματα, είτε με μέσα μεταφοράς για τον επαγγελματικό οικιακό χώρο, σε επαγγελματικά νοσήματα, σε τεχνολογικές ή περιβαλλοντικές καταστροφές, σε θανάτους σε φυλακές, σε θανάτους που σχετίζονται με ενέργειες της αστυνομίας ή του στρατού, σε μη ταυτοποιημένα πτώματα και σκελετούς. Η Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση των νοσημάτων και των συναφών προβλημάτων υγείας είναι το σύστημα ICD-10, είναι το σύστημα που ταξινομεί για τις διάφορες παθήσεις σύμφωνα με κάποια συγκεκριμένα κριτήρια. Έτσι, μέσω του συστήματος αυτού γίνεται η καταγραφή και η ανάλυση όλων των δεδομένων για τη θνησιμότητα και την νοσηρότητα μιας περιοχής. Η καταξινόμηση αυτή χρησιμοποιείται για να μετατρέψει τις διαγνώσεις νόσων και άλλων προβλημάτων υγείας από λέξεις σε έναν κώδικα που θα επιτρέπει την εύκολη αποθήκευση για ανάκτηση και ανάλυση δεδομένων. Η δέκατη αυτή θεώρηση του ICD-10 που λέμε είναι η πιο πρόσφατη από μια σειρά από προηγούμενες διαμορφώσεις τέτοιας ταξινόμησης. Η ορθή κωδικοποίηση των αιτιών θανάτων και νοσημάτων με βάση αυτόν τον κώδικα απαιτεί ειδική εκπαίδευση, την οποία φυσικά ο κλινικός γιατρός δεν είναι υποχρεωμένος να έχει. Ωστόσο, σκόπιμο είναι όλοι οι γιατροί να έχουν έστω μία στοιχειώδη επαφή με την κατάταξη αυτή που χρησιμοποιείται στην χώρα τους, ώστε να μπορέσει να βελτιώσει την ποιότητα πιστοποίησης και να ελαττώσει τον όγκο άχρηστων πληροφοριών. Η ακρίβεια των στατιστικών θνησιμότητας εξαρτάται λοιπόν από την ακρίβεια των πληροφοριών που καταγράφονται στο πιστοποιητικό θανάτου. Επομένως, είναι σημαντικό όσοι ασχολούνται με την καταχώρηση των αιτιών αυτών να παρέχουν ακριβείς πληροφορίες. Οι στατιστικές αυτές επικεντρώνονται στην υποκείμενη αιτία θανάτου, κυρίως επειδή οι παρεμβάσεις στη δημόσια υγεία αποσκοπούν στο να ανακόψουν όσο το δυνατόν νωρίτερα την ακολουθία νοσηρών καταστάσεων που οδηγούν στον θάνατο. Αυτό που αναμένεται από τους γιατρούς είναι να ενημερώνονται για την ορθή συμπλήρωση του πιστοποιητικού θανάτου και να καταγράφουν την καλύτερη δυνατή ιατρική τους γνώμη, σύμφωνα με την αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στο τελικό γεγονός που είναι ο θάνατος. Συγγνώμη. Για σκοπούς στατιστικής λοιπόν και έρευνας είναι σημαντικό οι αιτίες θανάτου να καταγράφονται με την μεγαλύτερη ακρίβεια, ώστε να μην υπάρχουν ερωτηματικά και να μην γίνονται λάθη. Σε όλες τις περιπτώσεις, λοιπόν, η ιατρική πιστοποίηση του θανάτου γίνεται στη χώρα μας με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου. Στο πρώτο μέρος συμπληρώνονται τα στοιχεία του νεκρού, διεύθυνση τελευταίας κατοικίας, τελευταίο επάγγελμα, επίπεδο μόρφωσης, υπηκότητα, εθνικότητα, θρήσκευμα. Τα στοιχεία αυτά παρέχονται από οικείο του θανόντος, το όνομα του οποίου θα πρέπει να αναφέρεται στο κάτω μέρος του πιστοποιητικού. Συμπληρώνονται επίσης ο τόπος και ο χρόνος θανάτου και τα στοιχεία του υπογράφοντος γιατρού. Και στη συνέχεια ακολουθεί το κυριότερο μέρος του πιστοποιητικού, όπου αναγράφεται η αιτία θανάτου, άμεση, ενδιάμεση, υποκείμενη, η διάρκεια κάθε νόσου, τμήμα 1, και οι παθολογικές καταστάσεις που συνέβαλαν στην επέλευση του θανάτου στο τμήμα 2. Στο μέρος 1, γραμμή Α, συμπληρώνεται η άμεση αιτία θανάτου, δηλαδή η ασθένεια ή η επιπλοκή που απευθείας οδήγησε στον θάνατο. Είναι η τελική νόσος ή η νοσηρή κατάσταση που εμφανίστηκε αμέσως πριν από το γεγονός του θανάτου. Η γραμμή 1α πρέπει πάντοτε να συμπληρώνεται. Η κατάσταση που καταγράφεται στη γραμμή 1α μπορεί να είναι και η μοναδική που καταγράφεται στο πίσω μέρος 1 του πιστοποιητικού. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο στις περιπτώσεις που ο θάνατος δεν οφειλόταν ή προέκυψε ως αποτέλεσμα κάποιας άλλης προηγηθήσεως ασθένειας. Για παράδειγμα, η ογενής μυοκαρδίτιδα
που εμφανίστηκε πρωτογενώς, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια άλλη ασθένεια ή νοσηρή κατάσταση. Είναι πολύ σημαντικό να μην αναφέρεται στο πιστοποιητικό ο τρόπος και ο μηχανισμός του θανάτου. Παράδειγμα μηχανισμού τέτοιου είναι η καρδιακή ανακοπή, αναπνευστική ανακοπή, αναπνευστική ανεπάρκεια, καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια, γενική καταβολή, πολυοργανική ανεπάρκεια, κοιλιακή μαρμαρίγη, κολποκυλιακός αποκλεισμός. Όλα αυτά δεν πρέπει να καταγράφονται γιατί είναι μηχανισμοί θανάτου. Αν δηλωθεί ως αιτία θανάτου η ανεπάρκεια λειτουργίας κάποιου οργάνου, καρδιακή ανεπάρκεια, υπατική, νεφρική, αναπνευστική ανεπάρκεια, πρέπει πάντοτε να αναφέρεται και η αιτιολογία της. Συγγνώμη. Για παράδειγμα, νεφρική ανεπάρκεια λόγω διαβήτη, πολυοργανική ανεπάρκεια λόγω υπατικού κόμματος, λόγω οξείας δηλητηρίασης από εθυλική αλκοόλη. Στο μέρος 1, γραμμή Β και Γ, περιγράφονται οι προηγηθήσεις αιτίες. Αν η άμεση αιτία θανάτου στη γραμμή 1α οφειλόταν ή προέκυψε ως συνέπεια άλλης ασθένειας, αυτή η άλλη ασθένεια πρέπει να δηλώνεται στη γραμμή 1β. Αν η κατάσταση που αναγράφεται στη γραμμή 1β οφειλόταν και αυτή σε προγενέστερη κατάσταση, η άλλη ασθένεια, και αυτή η άλλη κατάσταση, τότε πρέπει να δηλωθεί στην από κάτω γραμμή, την 1γ. Η τελευταία γραμμή που χρησιμοποιείται είναι αυτή που καταγράφει την υποκείμενη, δηλαδή την αρχική αιτία θανάτου. Αν είναι απαραίτητο, μπορούν να προσθεθούν επιπλέον γραμμές. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να καταγράφεται η υποκείμενη αιτία θανάτου στο μέρος 2, είτε λόγω απλεψίας, είτε λόγω έλλειψης χώρου στο μέρος 1. Μια τέτοια καταγραφή θα αλλίωνε το νόημα της δήλωσης για τις αιτίες θανάτου. Συγγνώμη, και θα επηρέαζε δυσμενώς την ποιότητα της πιστοποίησης θανάτου. Δεδομένου ότι η νοσηρή κατάσταση που αναγράφεται στην τελευταία γραμμή του μέρους 1 είναι εκείνη που χρησιμοποιείται συνήθως για επίσημες στατιστικές θνησιμότητας. Μια κατάσταση πρέπει να θεωρείται ως προηγηθήσα όχι μόνο υπό την αιτιολογική αλλά και την παθολογική έννοια. Θεωρείται όμως ως προηγηθήσα όταν η κατάσταση αυτή κρίνεται ότι προετοίμασε το έδαφος για την άμεση αιτία θανάτου. Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να γίνει με την καταστροφή των ιστών ή τον επηρεασμό των λειτουργιών, ακόμα και μετά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος. Στο μέρος 2, όπως βλέπουμε δίπλα από στο πιστοποιητικό θανάτου, συμπληρώνεται με φθήνουσα σειρά σημαντικότητας οποιαδήποτε άλλη νόσος ή κατάσταση που συνέτεινε στο θάνατο, ακόμα και αν αυτές δεν ήταν μέρος της ακολουθίας που καταγράφηκε στο μέρος 1. Το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την έναρξη της κάθε κατάστασης μέχρι την ημέρα του θανάτου καταγράφεται στην προβλεπόμενη θέση. Αν το χρονικό διάστημα ή ημερομηνία έναρξης δεν είναι γνωστά με ακρίβεια, δηλώνονται κατά προσέγγιση. Σε όλες τις περιπτώσεις αναγράφεται η μονάδα χρόνου, έτη, μήνες, μέρες, ώρες, λεπτά. Είναι προτιμότερο να καταγράφεται ένα κατά προσέγγιση χρονικό διάστημα ή να καταγράφεται η λέξη άγνωστο παρά να μένει η στήλη κενή. Στο ορθά συμπληρωμένο πιστοποιητικό, το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στη γραμμή 1α ουδέποτε πρέπει να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα φυσικά που καταγράφεται στις άλλες γραμμές 1β, 1γ ή 1δ. Ούτε το χρονικό διάστημα μιας ενδιάμεσης αιτίας θανάτου που καταγράφηκε στη γραμμή 1β μπορεί να υπερβαίνει τη υποκείμενη νόσου που είναι στο διάστημα 1γ. Ιδιαίτερη σημασία είναι τα στοιχεία που συλλέγονται στο κάτω μέρος του εντύπου που αναφέρονται στην τυποποίηση των βίαιων θανάτων. Ο χώρος αυτός παραμένει κενός όταν πιστοποιείται φυσικός θάνατος από τον θεράποντα γιατρό και συμπληρώνεται μόνο κατά τη διαδικασία ιατροδικαστικής διερεύνησης. Στο ίδιο έντυπο υπάρχει και ειδικό μέρος για τους βρεφικούς θανάτους λόγω της δημορφίας των ζητημάτων που απαιτούν ιδιαίτερη διερεύνηση. Όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στο πιστοποιητικό θανάτου πρέπει να είναι ευανάγνωστα, κατά προτίμηση με κεφαλαία γράμματα. Δεν πρέπει να γίνονται αλλαγές ή σβησίματα. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ακρονίμια ιατρικών όρων, σουδού, σουνού, ΚΑΠΑ. Τα στοιχεία του σωστά συμπληρωμένου ιατρικού πιστοποιητικού θανάτου είναι τα εξής. Πρέπει να είναι ευανάγνωστο. Κεφαλαία γράμματα και με μελάνη που να φαίνεται. Δεν περιέχονται λοιπόν συντομογραφίες ή ακρονίμια.
Η γραμμή α στο μέρος 1, όπως βλέπουμε δίπλα στο έντυπο, πρέπει να είναι πάντοτε συμπληρωμένη και σε αυτήν καταγράφεται η τελική νοσηρή κατάσταση που οδήγησε κατευθείαν στον θάνατο και όχι ο μηχανισμός του θανάτου, ανακοπή για παράδειγμα. Απαριθμεί στο μέρος 1 τις νοσηρές καταστάσεις που οδήγησαν στον θάνατο ως μια λογική ακολουθία γεγονότων με σωστή χρονική και αιτιολογική σειρά. Περιέχει πάντοτε στο μέρος 1 τη σημαντικότερη ακολουθία νοσηρών καταστάσεων που οδήγησαν στο θάνατο, ουδέποτε αναφέρεται η υποκείμενη αιτία στο μέρος 2. Ενώ πάντοτε περιλαμβάνει την καταπροσέγγιση διάρκεια της κάθε νοσηρής κατάστασης από την έναρξή της μέχρι το θάνατο. Έτσι λοιπόν πρέπει να είναι ευανάγνωστο, χωρίς συντομογραφίες και οι γραμμές πρέπει να είναι πάντοτε όλες συγκληρωμένες με τα χρονικά διαστήματα. Όσον αφορά σε κάποιες ειδικές καταστάσεις, όπως είναι η θάνατη σε ηλικιωμένα άτομα, η πιστοποίηση του θανάτου στους ηλικιωμένους δημιουργεί ορισμένα προβλήματα, επειδή συχνά φαίνονται να έχουν πεθάνει με τις ασθένειές τους παρά λόγω των ασθενειών τους. Σε μερικές περιπτώσεις, ένα ηλικιωμένο άτομο μπορεί να έπασχει από διάφορες ασθένειες ή καταστάσεις, αλλά καμία από αυτές δεν δύναται να προκριθεί με σαφήνεια ως η αιτία που οδήγησε στον θάνατο. Εν τούτης, εάν είναι δυνατό, θα πρέπει να αναγράφεται μία συγκεκριμένη, μία σαφής σειρά ακολουθία των αιτιών του θανάτου. Οι όροι γύρας, γυρατιά, καταβολή, προχωρημένη ηλικία δεν είναι συγκεκριμένοι, με όμικρον και όταν θα έπρεπε, συγγνώμη τώρα που έγραφε καλά, δεν τα είχα, ούτε αναξιοποιήσει μία από την σκοπιά της δημόσιας υγείας. Η ηλικία καταγράφεται στο πιστοποιητικό και δεν είναι καθορισμένο ποιες ηλικίες αποτελούν το όριο πέραν του οποίου πρέπει να αναμένεται να αποβιώσει κανείς λόγω γύρατος. Όταν διάφορες καταστάσεις φαίνονται να έχουν οδηγήσει στο θάνατο, ο γιατρός πρέπει να επιλέξει την ακολουθία εκείνη που κατά την επιστημονική του κρίση περιγράφει όσο το δυνατόν καλύτερα τη διαδικασία που οδήγησε στο θάνατο και να δηλώσει τις οποιασδήποτε άλλες καταστάσεις στο μέρος 2. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η γνώση των νοσημάτων που έπασχε το άτομο. Σε περιπτώσεις θανάτων από νεοπλάσματα, η αρχική θέση του νεοπλάσματος πρέπει να εντοπίζεται με ακρίβεια. Επίσης, πρέπει να διευκρινίζεται αν πρόκειται για καλό ήθες ή κακό ήθες, εκτός αν δεν μπορεί να διευκρινιστεί. Και να καταγράφονται οι περισσότερες δυνατές πληροφορίες για την ιστολογική του εικόνα. Ο όρος καρκινομάτωση είναι γενικός και ασαφής και η δήλωσή του ως υποκείμενη αιτία θανάτου πρέπει να αποφεύγεται, διότι δεν παρέχει επαρκείς πληροφορίες για σωστή κωδικοποίηση και στατιστική μελέτη. Στην περίπτωση που η πρωτοπαθής αιστεία δεν μπορεί να προσδιοριστεί, τότε αυτό πρέπει να αναγράφεται στο πιστοποιητικό θανάτου. Για τη λευχαιμία, ο γιατρός οφείλει να προσδιορίσει ανοινοξία ή χρονία. Έτσι λοιπόν, συμπερασματικά, όσον αφορά τα νεοπλάσματα, πρέπει να καταγράφονται αν είναι πρωτοπαθής, αν είναι καλόηθες, αν είναι κακόηθες. Ο μορφολογικός ή ιστολογικός τύπος, η φράση «μετάσταση από» καθορίζει την πρωτοπαθή αιστεία, ενώ η φράση «μετάσταση στο» καθορίζει την δευτεροπαθή αιστεία. Πρέπει να αποφεύγονται οι όροι, όπως είπαμε, καρκινομάτωση, καρκίνος, όγκος και μάζα. Κάποια λίγα παραδείγματα. Δεν θα σας κουράσω πολύ. Άνδρας, 47 ετών, χωρίς προηγούμενο ιστορικό στεφανίας νόσου, υπέστη έμφραγμα μυοκαρδίου και κατέληξε 24 ώρες μετά. Στη συμπλήρωση, λοιπόν, πρέπει να αναγραφεί στην γραμμή 1α, έμφραγμα μυοκαρδίου και διάρκεια μία ημέρα. Παιδί 18 μηνών πεθαίνει από πνευμονία μετά από παροτίτιδα. Άρα, γραμμή 1α, πρώτη αιτία είναι η πνευμονία, διάρκεια 6 ημέρες, δεύτερη από κάτω αιτία είναι η αρχική, αν θέλετε, κατάσταση που οδήγησε στην πνευμονία, είναι η παροτίτιδα, διάρκεια 3 εβδομάδες. Άνδρας 63 ετών με χρόνιο έλκος 12 δακτύλου, πεθαίνει από περιτονίτιδα λίγες μέρες μετά από χειρουργική επέμβαση για διάτρηση 12 δακτύλου και πάσχει και από μικροκυταρικό καρκίνο πνεύμονα. Πρώτη αιτία, 1α, μπαίνει η περιτονίτιδα, διάρκεια 3 ημέρες. Δεύτερη, στη γραμμή την ίδια, 1β, διάτρηση έλκους, 1 εβδομάδα. Τρίτη, 1γ, είναι που οφείλεται στην χρόνια παρουσία του έλκους 12 δακτύλου, 4 έτη. Και στη γραμμή 2 πάει το μικροκυταρικό νεόπλασμα και περιγράφουμε ακριβώς
και την θέση και την ιστολογία του. Μικροκυταρικό νεόπλασμα, αριστερός, κάτω λοβός, πνεύμονα, διάρκεια 2 έτη. Το ίδιο γίνεται αντίστοιχα και σε μια άλλη περίπτωση, όπου μια γυναίκα 74 ετών με ημιπάρηση μετά από εγκεφαλική θρόμβωση προαρκετών ετών, πέφτει εντός της οικίας της, υφίσταται κάταγμα της κεφαλής του μυραίου, κατά τη διάρκεια του κλινοστατισμού της, λόγω της κάκωσης αναπτύσσει υποστατική πνευμονία, εκ της οποίας καταλήγει. Άρα λοιπόν, αιτία 1α, υποστατική πνευμονία, διάρκεια μια ημέρα, 1β, λόγω του κλινοστατισμού, 1γ, λόγω του κατάγματος, διατροχαντήριο κάταγμα, 2 μήνες διάρκεια, λόγω πτώσης στην οικία της. Και πιο κάτω, στη γραμμή 2, πάει το προηγούμενο θέμα που είχε η ημιπάρηση λόγω της εγκεφαλικής θρόμβωσης. Άντρας 63 ετών, που ελάμβανε θεραπεία για κάποια αίτη για κακοήθη υπέρταση και ανέπτυξε υπερτασική νόσο και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Ενώ ήταν σοβαρά ασθενής από την κατάσταση της καρδιάς του, εμφάνισε και οξία σκολικοειδίτιδα με ρήξη σκολικοειδούς. Η σκολικοειδεκτομή διενεργήθηκε επιτυχώς, αλλά ο ασθενής απεβίωσε και η κατάσταση της καρδιάς επιδεινώθηκε και πέθανε 2 εβδομάδες αργότερα. Άρα λοιπόν, αιτία θανάτου 1α μπαίνει συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. 1β η υπερτροφία της καρδιάς. Και 1γ η υπέρταση, η κακοήθηση υπέρταση που είχε, που δημιούργησε όλα τα προβλήματα αυτά. Στην δεύτερη γραμμή, στο δεύτερο μέρος του πιστοποιητικού, μπαίνει η σκολικοειδεκτομή, λόγω της οξίας σκολικοειδούς, λόγω της ρήξης σκολικοειδούς, με υπερτασική νεφροπάθεια. Ας μην πούμε άλλα παραδείγματα, γιατί έχουμε φάει τον χρόνο. Θα ήθελα να αναφερθώ απλά στο ότι πρέπει να επισημάνουμε ότι χωρίς την ιατροδικαστική διερεύνηση είναι αδύνατο να υπάρχει με απόλυτη βεβαιότητα όσον αφορά η αιτία θανάτου. Αυτό που οφείλει να δηλώσει ο γιατρός είναι την καλύτερη δυνατή ιατρική του γνώμη, με βάση τα κλινικά και τα λοιπά ευρήματα που διαθέτει. Έτσι λοιπόν, η συμπλήρωση του πιστοποιητικού θανάτου πρέπει να γίνεται σωστά, για να βοηθάμε τις αρχές και για την στατιστική συγκέντρωση των πληροφοριών, ενώ ο γιατρός θα πρέπει να δίνει το πιστοποιητικό θανάτου στις περιπτώσεις που είναι βέβαιος για τα φυσικά αίτια θανάτου. Σε κάθε περίπτωση θανάτου από μη φυσικά αίτια, θα πρέπει να διενεργείται έλεγχος με νεκροψία και νεκροτομή. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ για το χρόνο σας.